λαμπρά και εντυπωσιακή είναι, χριστιανοί μου, η σημερινή είσοδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Το γεγονός της Αναστάσεως του τετραημένου νεκρού, του Λαζάρου, προκάλεσε βαθιά εντύπωση στο λαό. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που ο Χριστός ανέστησε νεκρούς. Θυμηθείτε την Ανάσταση της θυγατέρας του Ιαΐρου. Θυμηθείτε την Ανάσταση του νεανίσκου της Ναΐνη. Η Ανάσταση όμως του Λαζάρου, ύστερα από 4 ημέρες που ήταν νεκρός μέσα στον τάφο, ξεσήκωσε τους Εβραίους, οι οποίοι έτρεξαν να δουν από κοντά αν όντως συνέβη τέτοιο θαύμα, αν όντως αναστήθηκε ο τεταρτέος Λάζαρος. Και όταν διαπιστώνουν οι διεισόμασοι ότι ο τετραήμερος νεκρός, ο Λάζαρος, ήταν αναστημένος, ήταν ζωντανός ανάμεσά τους, τότε ενθουσιασμός μέγας τους κατέλαβε. Πίστευαν όλοι πως Αυτός, ο Ιησούς, ο Μεσσίας, εκείνος που γενναίς γενναιών περίμενα, ο ελευθερωτής και λυτρωτής τους από την ρωμαϊκή καταδυνάστευση. Γι' αυτό την άλλη ημέρα το μέγα πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα, βγήκα στους δρόμους να τον προϋπαντήσουν. Εξέρχονται στους δρόμους με τα βαΐα στα χέρια, τους κλάδους δηλαδή των Φινίκων, σύμβολα νίκης και θριάμβου, για να υποδεχθούν τον Βασιλέα του Χριστό. Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και τα νήπια, σε κατάσταση ενθουσιασμού κραυγάζουν. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Όλοι οι Εβραίοι αλλαλάζουν στη θέα του Ιησού, παραλυρούν μπροστά στον Βασιλέα τους, γονατίζουν στο πέρασμά του και απλώνουν τα ρούχα του στο έδαφος, για να περάσει ο Υιός του Δαβίδ, ο Κυρίαρχος του θανάτου, ο Νικοποιός Χριστός. Πίστεψαν ότι Αυτός που νίκησε τον θάνατο, που ανέστησε τον τεταρτέο Λάζαρο, Αυτός μπορεί να νικήσει και τους Ρωμαίους. Αυτός έχει τη δύναμη να ικανοποιήσει το όραμα του Ισραηλιτικού λαού, να τους ελευθερώσει από τη ρωμαϊκή καταδυνάστευση και να στήσει τη βασιλεία του στην Ιερουσαλήμ. Παρόλον που ο Χριστός μπαίνει θριαμβευτή στα Ιεροσόλυμα, γνωρίζει όμως αυτός ο καρδιογνώστης, ξέρει πως αυτή η λαμπρή υποδοχή, αυτά τα αισθήματα θαυμασμού και αναγνώρισης θα εξανεμιστούν πολύ σύντομα. Γνωρίζει πως αυτή η μεγαλειώδης υποδοχή σε λίγες μέρες θα μετατραπεί σε αγανάκτηση και μίσος. Γνωρίζει πως ο ενθουσιασμός των Οσανά και των Βαΐων δεν θα κρατήσει για πολύ, αλλά θα μετατραπεί στο οργύλο και απέσιο άρων, άρων, σταύρωσον αυτό. Γι' αυτό και παραμένει σιωπηλός και συγκρατημένος, όπως εξάλλου συνέβη σε όλες τις μεγάλες στιγμές του επίγειου βίου του. Οι Εβραίοι περίμεναν τον Χριστό σαν ένα εγκόσμιο βασιλιά
στρατιλάτη, ο οποίος θα κατατρόπωνε το ρωμαϊκό στρατό, θα απελευθέρωνε τον εβραϊκό λαό και θα ανακήρυσε τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα όλου του κόσμου, εγκαθιστώντας εκεί τον βασιλικό του θρόνο. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε στον κόσμο να εγκαταστήσει πολιτικοστρατιωτική εξουσία με νοοτροπία κοσμική. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να κυριαρχήσει και να βασιλεύσει στις καρδιές των ανθρώπων, να τις μεταμορφώσει και να τις εμπνεύσει στη δημιουργία των υψηλότερων συναισθημάτων της αγάπης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της συναδέλφωσης των ανθρώπων και των λαών. Ο Χριστός είναι πράγματι βασιλιάς, όχι όμως ένας επίγειος βασιλιάς, ούτε βεβαίως ο βασιλιάς του Ισραήλ, όπως τον εννοούσαν οι τρεις μάγοι της Ανατολής, που εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο Χριστός είναι πράγματι βασιλιάς, αλλά βασιλιάς μιας άλλης βασιλείας, της ουράνιας, της αιώνιας βασιλείας. Η βασιλεία η εμή που καίστην εκ του κόσμου τούτου. Ο Χριστός ένα έχει θρόνο, τον σταυρό του, και ένα έχει ανάκτορο, τις καρδιές των ανθρώπων. Η αγάπη είναι το βασίλειο του Χριστού, η αγάπη που διαλάλησε πάνω στο Γολγοθά. Μόλις οι Εβραίοι το κατάλαβαν, μόλις δηλαδή αντιλήφθηκαν ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να γκρεμίσει τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και να οδηγήσει και πάλι τον Ισραηλιτικό λαό στην παγκόσμια κυριαρχία, τότε αδίσταχτα τον πρόδωσαν και τον έσυραν στο σταυρό. Έπειτα από τον πρωτοφανή θρίαμβο έρχεται η έσκατη περιφρόνηση. Έπειτα από τα ενθουσιώδη ωσανά έρχονται τα άγρια και μοχθηρά σταυρωθήτω. Ας τον υποδέχτησαν και ας τον επεφήμισαν πριν λίγες μέρες ως βασιλέα. Αύριο το πρωί ενώπιον του Πιλάτου θα τον αρνούνται και θα λέγουν «Ουκ έχομεν βασιλέα, ημί Καίσαρα». Ας τους έθρεψε αυτός στην έρημο με το μάνα, αυτοί τώρα θα του προσφέρουν χολή. Ας τους πότισε τότε με είδωρ θαυμαστό από το βράχο, αυτοί στη φλογερή ύψα του σταυρικού του μαρτυρίου θα τον ποντίσουν με όξους. Ας θεράπευσε τους παραλυτικούς που έφεραν κοντά του, αυτοί θα τον προσκυλώσουν στο σταυρό. Ας επανέφερε στη ζωή τους νεκρούς τους, αυτοί θα τον θανατώσουν, θα θανατώσουν αυτόν τον αρχηγό της ζωής. Ύστερα από τόσα επωνίδιστα βασανιστήρια, ύστερα από εμπτισμούς, κολαφισμούς και μάστιγες και χλεβασμούς, θα οδηγήσουν αυτόν τον θεάνθρωπον και λυτρωτήν του κόσμου, σωτήρα Χριστό, να υποστεί το όνειδος και την οδύνη του σταυρικού θανάτου. Ο Χριστός είναι το αρνείο, το εσφαγμένο αρνείο της Αποκαλύψεως, που οδηγήθηκε στην κορυφή του Γολγοθά και εκεί έχισε το αίμα του για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Από σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, εισερχόμαστε σε μια καινούργια φάση του πνευματικού μας αγώνα. Ο θριαμβευτικός τόνος της Εκκλησίας μας από σήμερα του εσπέρας
αλλάζει. Ενώ σήμερα το πρωί βλέπουμε τον Χριστό στεφανωμένο βασιλέα, απόψε θα τον δούμε άκανθο στεφανωμένο νυμφίο. Από σήμερα το βράδυ αρχίζει η Αγία και μεγάλη εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Η εβδομάδα αυτή κλίμακοτά μας παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις των μαρτυρικών παθημάτων του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει από την πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα πάθη, τα σεπτά, η παρούσα ημέρα, ως φώτα σωστικά ανατέλει το κόσμο. Μεγάλη είναι ονόμασαν την εβδομάδα αυτή που εκτείνεται από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και δίκαια, αφού κατά την εβδομάδα αυτή έλαβαν χώρα τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα γεγονότα από όσα διαδραματίστηκαν ποτέ πάνω στη γη. Γεγονότα ύψης της σημασίας για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Θα ήταν όμως παράληψη αν δεν τονίζαμε ότι το κεντρικό γεγονός της εβδομάδας αυτής, της Αγίας και Μεγάλης, έγκυται στη σύσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Κύριο. Κατά την Αγία Νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, στο Υπερό, ο Κύριος παρέδωσε τα τίμια δώρα στην Εκκλησία Του, λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και λαβών του ποτήριον και ευχαριστή σας, εδώ και να αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το παρηγεπολών εκχυνόμενο, εις άφησιν αμαρτιών». Η ιερή αυτή στιγμή υπήρξε αποφασιστική και σωτήρια της ανθρωπότητας, γιατί έκτοτε όλοι οι χριστιανοί με συνοχή καρδίας λαμβάνουν σώμα και αίμα Κυρίου εις άφησιν αμαρτιών και ζωή αιώνια. Το θλιβερό διάγραμμα μέσα στο οποίο κινούνται τα δραματικά γεγονότα που κατέληξαν στο μαρτύριο του δεδοξασμένου Θεανθρώπου είναι η προδοσία, το ψεύδος, η εσκεμμένα βεβαιασμένη συνοπτική διαδικασία, η εγκατάλειψη από όλους, η εξουθένωση, ο σταυρός. Τι να προδοσκευθεί κανείς, το ράπισμα των υπηρετών, τους κολαφισμούς των στρατιωτών, τις πληγές του ακάνθινου στεφάνου, το τρομερό μαρτύριο του φραγκελώματος, το κορύφωμα του σταυρικού θανάτου. Αυτή η ανατομία του θείου δράματος και η εκούσια προσφορά ενός αθώου και αναμάρτητου του θεανθρώπου Χριστού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους γεμίζει κάθε ανθρώπινη καρδιά με θλίψη και συγκίνηση, μας φέρνει όλους σε πένθος και κατακραυγή. Δεν πρέπει όμως να βιώνουμε έτσι, δηλαδή συναισθηματικά και εξωτερικά, τα πάθη και το σταυρό του Κυρίου, αλλά εσωτερικά, υπαρξιακά. Ουδό όλος ωφελεί ο επιτάφιος τρίνος μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο, αν δεν είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε και συγκοινωνοί των παθημάτων Του. Η Εκκλησία μας προτρέπει τούτες τις Άγιες Μέρες. Δε φταίουν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορεθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές. Η νέκρωση της σάρκας πάνω στο σταυρό και ο ενταφιασμός του σώματος της αμαρτίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συναναστηθούμε μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ζωή. Όταν συσταυρωθούμε και συναποθάνουμε μαζί με τον Χριστό, τότε θα συζήσουμε μαζί Του. Αλλά η δική μας θυσία είναι ανέμαχτη. Ανέμαχτη είναι
μας θυσία. Τον βαλαιόν άνθρωπο με τα πάθη και τις αδυναμίες του καλούμαστε να καθυλώσουμε πάνω στο Σταυρό, να ενταφιάσουμε κάθε τι το φθαρτό και εφήμερο για να προσδοκούμε μαζί με την Ανάσταση του Σωτήρα μας Χριστού και τη δική μας συνανάσταση. Αυτός, τον οποίο σε λίγες μέρες θα δούμε να κρέμεται πάνω στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες, σταυρώθηκε για να εξαλείψει τη δική μας ενοχή και να μας απαλλάξει από την αιώνια καταδίκη. Δεν μπορούμε λοιπόν με χείρι βέβυλα να αποθέσουμε τον ασπασμό μας στα άχναντα πόδια του. Δεν μπορούμε με ψυχές ρυπαρές και βεβορβορωμένες να κοινωνήσουμε το Άγιο Σώμα και το Αίμα του, αν δεν σπεύσουμε προηγουμένως να εκδηλώσουμε την αγάπη μας προς τον εσταυρωμένο Σωτήρα μας με μια ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση. Γιατί μόνο έτσι θα πει και σε μας, αφέοντες οι αμαρτίες σου, επολέ ότι η αγάπη σας πολύ. Τα ωραιότερα άνθη με τα οποία πρέπει να περιβάλλουμε τον Σταυρό του και τα ευωδέστερα μοίρα με τα οποία πρέπει να ράνουμε το νεκρό σώμα του παθόντος και σταυρωθέντος Σωτήρα Χριστού είναι η έμπρακτη προς τον πλησίον αγάπη μας, η αγάπη μας προς τους πάσχοντες και έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. Είναι τα καλά μας έργα που θα απορρέουν βεβαίως από τη θερμή και ζωντανή πίστη μας προς τον Θεό. Όλα αυτά είναι η πραγματοποίηση της μεγάλης εντολής του. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Σήμερα δυστυχώς η αγάπη και η ταπείνωση αυτή που απορρέουν από το Σταυρό του Κυρίου δεν βρίσκονται ψηλά στην κλίμακα των αξιών μας. Ακόμα και εμείς οι πιστοί χριστιανοί, ακόμα και εμείς οι κληρικοί, λησμονούμε ότι ο ένδοξος και αιώνιος βασιλιάς είναι ακριβώς ο από αγάπη προς τον άνθρωπο πάνω στο Σταυρό υψωθής Κύριος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σήμερα ο πειρασμός του κόσμου έρχεται ισχυρότατος και κλονίζει την πίστη μας και εμβάλλει στην ψυχή μας την αμφιβολία. Σήμερα οι άνθρωποι πλανώνται και απορρίπτουν το Σταυρό του εσταυρωμένου Ιησού σαν βαρύ και δυσβάστακτο. Θεωρούν δε τις εντολές και το θέλημά του ως δεσμευτικά της χαράς και των απολαύσεών τους. Γι' αυτό και το κατάντημα της κοινωνίας μας δεν έχει όρια. Τα εγκλήματα, τα ανομήματα, η φθορά του ανθρώπου, η κατάπτωση όλων των θεσμών και όλων των αξιών, η αδικία, η κλοπή, η ατιμία, οι απάθες, τα διαζύγια, οι διαλυμένες οικογένειες, οι δολοφονίες και οι πόλεμοι και τόσα άλλα κακά είναι οι εφιάλτες της κοινωνίας μας. Γιατί όλα αυτά? Μα γιατί αφήσαμε τον Χριστό να απουσιάζει από τη ζωή μας, να απουσιάζει από την οικογένεια, να απουσιάζει από τα σχολεία, να απουσιάζει από το έθνος μας, να απουσιάζει από όλο τον κόσμο. Να γιατί η πανανθρώπινη τραγωδία της πανδημίας του κορονοϊού επιμένει πεισματικά και δεν λέει να κοπάσει. Να γιατί η θανατηφόρα αυτή λοιμώδης νόσος του COVID-19 συνεχίζεται για τρίτη τώρα χρονιά με εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον κόσμο, αλλά και με τραγικό συνεπακόλουθο την οικονομική καταστροφή πολλών κρατών. Να γιατί το δράμα του διχασμού της πατρίδας μας που βία και ανιστόρητα
και τεχνητά προκάλεσε η τουρκική κακουργία του 1974. Συνεχίζεται δυστυχώς για 48 τώρα χρόνια εξαιτίας της ανάλγητης ακαμψίας των ανώμων συμφερόντων των μεγάλων της γης, αλλά και εξαιτίας της δικής μας αμετανοησίας. Και φως στην άκρη της σύραγγας που να μαρτυρεί διέξοδο από το αδιέξοδο, που να μαρτυρεί σύντομη αποτελμάτωση του εθνικού μας προβλήματος, δυστυχώς δεν διαφαίνεται. Σήμερα το κυπριακό πρόβλημα εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, που επισκιάζει τα πάντα και μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως, δεν αποτελεί πια για τους μεγάλους, για τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους προτεραιότητα, καθώς όλες οι κινήσεις τους γίνονται πλέον με επίκεντρο την Τουρκία, η οποία επανέκτησε λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου τον γεωστρατηγικό της ρόλο. Δυστυχώς, οι εξελίξεις εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν αλλάξει τους σχεδιασμούς των Αμερικανών, οι οποίοι θέλουν πάση θυσία την Άγκυρα πίσω στο δικό τους στρατόπεδο. Τι κάνει η Τουρκία περιφρονητικά, δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που η Δυτική επέβαλε σε βάρος της Ρωσίας. Καθημερινά βλέπουμε εις τη λάπρο εισταμένους Αμερικανούς και Ευρωπαίους να συναγωνίζονται ποιος θα θοπεύσει γλυκύτερα την Τουρκία, ποιος θα προλάβει να πλέξει το εγκόμιο του εμοσταγή Προέδρου της Τουρκίας, του Ισλαμιστή Ερντογάν, που ονειρεύεται την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναμφίβολα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Άγκυρα θεωρείται όχι μόνο χρήσιμη, αλλά απολύτως απαραίτητη. Ήταν ξεκάθαρη, νομίζω, η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαν, ως προς τους νέους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως προτεραιότητα τη συνεργασία με την Τουρκία στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Και στα πλαίσια αυτού του νέου στρατηγικού σχεδιασμού μας είπε απροκάλυπτα ότι το όνειρο του αγωγού Eastman πρέπει να ξεχαστεί, γιατί είναι οικονομικά μη βιώσιμος και θα χρειαστεί για την υλοποίησή του χρόνος πολλής. Η επίσκεψη στην περιοχή της Αμερικανίδας αξιωματούχου έδωσε το στίγμα των αμερικανικών προθέσεων. Είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον είναι η απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία με την Άγκυρα. Η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η τριμερή συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε βάρος της Τουρκίας, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ενσωμάτωσής της στον άξονα της συνεργασίας αυτής. Διερωτάται κανείς, μήπως τους νέους αμερικανικούς σχεδιασμούς εντάσσεται και το γλωσσικό ολίσθημα της κυρίας Βικτόριας Νούλαν για Βόρεια Κύπρο και πρόεδρο Τατάρ? Όπως είναι γνωστό, η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαν, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στο Προεδρικό Μέγαρο είπε ότι θα μεταβεί στο Βορρά, όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα εδάφη μας, προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο Τατάρ, όπως αποκάλεσε τον ψεύδο πρωθυπουργό των κατεχομένων, που δεν αναγνωρίζεται από καμιά χώρα
εκτός από την Τουρκία. Και δεν προλάβαμε χριστιανού να συνέλθουμε από το Χαστούκι που δεχθήκαμε από την υφυπουργό Βικτόρια Νούλαν με τις φιλοτουρκικές δηλώσεις της και νέα σφαλιάρα δεχθήκαμε. Από ποιον? Από τον ίδιο τον πρόεδρο της μαρτυρικής Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίον η Κύπρος έμπρακτα εξεδήλωσε, προς τον οποίο έμπρακτα εξεδήλωσε τη στήριξη και αλληλεγγύη της. Η χώρα μας στάθηκε δίπλα στην Ουκρανία με ψηλό οικονομικό κόστος. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι στην ομιλία του στην Κυπριακή Βουλή και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να μην δυσαρεστήσει τον φίλο του Ερντογάν, συνειδητά δεν είπε ούτε λέξη για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Απέφυγε επιμελώς να εκφράσει έστω και έμμεσα τη συμπαράστασή του και την ένδειξη αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό, ως θύμα και αυτός εισβολής και κατοχής από την Τουρκία. Μπορούσε, έστω και με διπλωματικό τρόπο, να τηρούσε τα προσχήματα, αλλά δεν το έπραξε. Αντί αυτού, παρουσιάστηκε με απαιτήσεις, ζητώντας από την Κυπριακή Δημοκρατία να κλείσει όλα τα λιμάνια στα ρωσικά πλοία και γιότ και να αφαιρέσει τα χρυσά διαβατήρια από Ρώσους που θέλουν να βλάψουν, όπως είπε, την Ουκρανία. Αλλά το ακόμη χειρότερο είναι η διακοπή της σύνδεσης του Ουκρανού Προέδρου με την Κυπριακή Βουλή, την ώρα που η πρόεδρος του σώματος, Ανίτα Δημητρίου, έκανε την αντιφώνησή της με δεικτική αναφορά στην τουρκική εισβολή. Η διακοπή της σύνδεσης του Ουκρανού Προέδρου αποδόθηκε σε τεχνικό πρόβλημα. Αν είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός ο γελίος αυτός ισχυρισμός. Είναι περίεργο ότι ο κύριος Ζελένσκι στις ομιλίες του ενώπιον της Κυπριακής αλλά και της Ελληνικής Βουλής δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι οι δύο αυτές χώρες του άνοιξαν τις πόρτες των κοινοβουλίων τους και του επέτρεψαν να μιλήσει στους βουλευτές και κατ' επέκταση του λαού της Κύπρου και της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε ότι και στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου της Ουκρανίας στην Ελληνική Βουλή, προβλήθηκε βίντεο με την παρουσία μαχητή του νέου ναζιστικού τάγματος του Αζό, γεγονός το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από όλο το φάσμα των κυβουλευτικών κομμάτων. Ο κατά τα άλλα πολύ σεβαστός και γενναίος μαχητής της ελευθερίας, ο πρόεδρος την μαχόμενη σήμερα για την ύπαρξή της Ουκρανίας, πρέπει να γνωρίζει ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν έχουν εθνικό χρώμα. Τα εγκλήματα αυτά μπορεί να είναι και ρωσικά, μπορεί να είναι και αμερικάνικα, μπορεί να είναι και ευρωπαϊκά, μπορεί να είναι και τουρκικά. Τα εγκλήματα της Τουρκίας στην Κύπρο τα κάλυψαν και εξακολουθούν να τα καλύπτουν οι ίδιοι που τώρα φωνάζουν για τα ρωσικά εγκλήματα, χωρίς βέβαια να υπονοούμε ότι στην Ουκρανία δεν γίνονται σήμερα αγριότητες και εγκλήματα. Μια νέα εποχή γεννιέται, αγαπητοί χριστιανοί, μέσα από την φρίκη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, που όπως φαίνεται δεν είναι μόνο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά στην πραγματικότητα είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Ειδικότερα, όπως τονίζουν οι δυτικοί, είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία, στον οποίο οι Αμερικανοί πέτυχαν να εγκλωβίσουν και την Ευρώπη. Όπως προσφυγιός λέχθηκε, οι Ρώσοι πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά απέναντι τους έχουν όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους συμμάχους τους. Οι Ουκρανοί πολεμούν τους Ρώσους, αλλά πίσω τους έχουν σύσσωμη τη Δύση.
Είναι ένας πόλεμος παγκόσμιος που περιορίζεται από στρατιωτικής άποψης στο έδαφος της Ουκρανίας. Αλλά η Ρωσία αντιμετωπίζει επιθέσεις με όπλα πολιτικά και οικονομικά σε όλη την Ιφίλιο. Η εκτίμηση πολλών διεθνών παραγόντων είναι ότι ο πόλεμος αυτός θα κρατήσει για μήνες ή και χρόνια. Άλλωστε, μόλις προχθές Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, Άντονι Μπλίνκε, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει έως το τέλος του 2022, ενώ Αμερικανοί γερουσιαστές μιλούν ακόμη και για επανάληψη της τριετούς σύγκρουσης στην Κορέα τη δεκαετία του 1950. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στη Μόσχα. Η ρωσική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ερμηνεύοντας την κλιμάκωση και την εμπλοκή δεκάδων χωρών και ιδίως του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Παρασυρώμαστε λοιπόν ως ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή υπαρξιακής αβεβαιότητας. Δεν είναι το μέλλον της Ρωσίας ή της Ουκρανίας μόνο που διακυβεύεται, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη μας, ολόκληρη της ανθρωπότητας. Είναι δυνατόν η Ρωσία να δεχτεί μια ταπεινωτική ήττα χωρίς να καταφύγει ομιγέννητο στο πυρηνικό της οπλοστάσιο? Ένα οπλοστάσιο με 6.000 πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να καταστρέψει όλο τον κόσμο 2 και 3 φορές. Είναι φανερό και να το είναι φοβερό και να το σκέφτεται κανείς, αλλά ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, είτε από ένα ατύχημα, είτε από μια προβοκάτσια, είτε και ξανάγκης, είναι υπαρκτός. Η προχθεσινή βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Όπως διαδίδεται, στο Κρεμλίνο δείχνουν να επιζητούν μια αποφασιστική απάντηση, καθώς θεωρούν αυτή την ενέργεια ως επίθεση σε ρωσικό έδαφος. Ζούμε κρίσιμες ιστορικές στιγμές και σε τέτοιες στιγμές δεν επιτρέπονται απερίσκεπτα ολέθρια λάθη. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να πολιτευτούν προσεκτικά, με νουν και φρόνηση, έναντι και των δύο υπερδυνάμεων, χωρίς αχρίαστες προσφορές. Να μην ξεχνούμε ποτέ ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ρωσία είναι πυρηνικές υπερδυνάμεις και αμφότερες είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές χρειάζονται ηγέτες πολιτικοί και πνευματικοί με κάποιο όραμα, όραμα για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αλλά φαίνεται ότι όλοι οι σημερινοί ηγέτες έχουν εγκλωβιστεί σε μικρά και ταπεινά συμφέροντα, χωρίς την προοπτική ενός λαμπρού μέλλοντος για το ανθρώπινο γένος. Χριστιανοί μου, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, οι ατομικές, οι οικογενειακές, οι κοινωνικές, οι εθνικές και οι παγκόσμιες, είναι έκφραση και εκδήλωση της παιδαγωγικής αγάπης του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να καμπτόμαστε και να απογοητευόμαστε, να ενθυμούμαστε πάντοτε την προτροπή και νουθεσία του ίδιου του Θεού, όπως τη διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Ιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε κλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας στη γη δε πάντα Υιόν, όν παραδέχεται.
Παιδί μου, μας λέγει το Πνεύμα του Θεού, να μην παραβελείς και να μην δυσμονείς την ωφέλεια που φέρει η διαμέσου των θλίψεων παιδαγωγία του Κυρίου και να μην αποθαρρύνεσαι. Όταν ο Κύριος χρησιμοποιεί το μέσο των θλίψεων για να σε νουθετεί. Γιατί εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις. Αλλά ο πόνος αυτός είναι πόνος γλυκής, είναι πόνος λυτρωτικός, γιατί οδηγεί πλησίον εκείνου από τον οποίον πηγάζει η σωτηρία και η λύτρωση. Όσοι λαοί και όσα έθνη απεμπόλησαν τον Χριστό και τον εξόρισαν από την ζωή τους, όπως κάναμε δυστυχώς και εμείς, έκλαψαν μετανοημένοι και σώθησαν. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς, αν θέλουμε το έλεος του Θεού. Δεν θα έρθουν καιροί αναψύξεως από τα τρομερά της αποστασίας μας δεινά, αν δεν πιστέψουμε στον Χριστό. Αν δεν μετανοήσουμε ειλικρινά και δεν επαναφέρουμε στο κέντρο της ζωής μας και πάλι τον Θεάνθρωπο Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό. Ένα λοιπόν μας απομένει να ανακηρύξουμε βασιλιά της καρδιάς μας τον Χριστό, βασιλιά της οικογένειάς μας τον Χριστό, βασιλιά του λαού μας τον Χριστό, βασιλιά του έθνους μας τον Χριστό, βασιλιά όλου του κόσμου τον Χριστό. Αν αυτό γίνει, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο πολυέσπλαχνος Θεός θα ακούσει την προσευχή μας, θα δει τα δάκρυα της μετάνοιάς μας και θα μας συγχωρήσει και η πατρίδα μας και το έθνος μας και ο κόσμος όλος θα σωθεί. Αμήν.